Καλύτερο, έχει τοποθετηθεί ο Υπουργός ο ίδιος, ο κύριος Σταθάκης, και το καλύτερο θα ήταν μια συζήτηση με τον κύριο Σταθάκη. Εγώ εδώ απλώς να υπενθυμίσω τι είχε συμφωνηθεί πριν στην προηγούμενη κυβέρνηση για την ίδρυση της μικρής ΔΕΗ. Ναι. Τι επρόκειτο να πουληθεί από την ΔΕΗ, που δεν ήταν μόνο μονάδες λιγνίτη, αλλά ήταν οι υδροηλεκτρικές μονάδες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Άρα είναι καλύτερη συμφωνία, λέτε τώρα. Είναι πολύ καλύτερη και από την πώληση. Άποψη ότι το 90,9% της παραγωγής της ΔΕΗ παραμένει στη ΔΕΗ. Και το δεύτερο και κυριότερο, και αυτό που αφορά τους εργαζόμενους, γι' αυτό κάνουν κινητοποιήσεις, έχει συμφωνηθεί η μη απόλυση των εργαζόμενων από αυτές τις μονάδες. Καμία απόλυση από αυτές τις μονάδες. Αυτό το έχει πει ο Υπουργός και υπάρχει μέσα στην ίδια τη συμφωνία. Είναι ένα εθνικό έγκλημα, αν πουληθεί η ΔΕΗ. Υπάρχει, είπα, άλλο η δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ. Δηλαδή από η πώληση δικιά σας είναι καλύτερη από την πώληση των άλλων. Γιατί πώληση είναι και πολύ περιορισμένη. Όμως αυτό που φωνάζαμε και ως αντιπολίτευση και το λέμε και σήμερα, ότι ό,τι έχει ξεκινήσει είναι δύσκολο να πάει πίσω, το ότι κατορθώνει αυτή η κυβέρνηση και περιορίζει την πώληση και μάλιστα στην παραγωγή λιγνίτη, η οποία είναι και δύσκολη περιβαλλοντικά, εκκρεμούν δικαστήρια εναντίον της χώρας, αλλά εγώ δεν θα δικαιολογήσω αυτά. Εγώ θα πω, δεν θα τα χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία. Εξασφαλίστηκε το 90,9% της παραγωγής της ΔΕΗ στην ίδια τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με τον κύριο Σταθάκη, ναι. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όχι. Αποφύγαμε την ίδρυση της μικρής ΔΕΗ, όπου φεύγανε και υδροηλεκτρικά ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της ΔΕΗ. Εξασφαλίστηκαν οι θέσεις εργασίας. Εγώ θέτω αυτά τα ερωτήματα. Αυτά θα τα δούμε μόλις πάνε να αγοράσει κάποιος και να εμφανιστεί κάποιος. Λοιπόν, δεν τα βλέπουμε. Τώρα η συζήτησή μας είναι μόνο συμφωνία, ότι ξέρουμε ότι θα πουληθούν δύο εργοστάσια. Πούτρα, δηλαδή η μεγαλόπολη που είναι η μπαταρία του συστήματος που λένε και οι ειδικοί, είναι καλό που θα πουληθεί. Ή ο Μελίτης στη Φλόρινα είναι καλό που θα πουληθεί. Εγώ σας λέω τι περιόρισε η κυβέρνηση και σε ποια το περιόρισε. Δεν είπα ποτέ ότι είναι καλά. Μάλιστα. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και μία πρόταση. Ναι, μία πρόταση για να πάμε μόνο, δύο, ναι, δεν θα πω εγώ ότι όλα είναι καλά. Παρά το γεγονός ότι να κλείσει τρίτη αξιολόγηση έτσι και χωρίς πρόσθετα μέτρα, θα έπρεπε όλοι να το παραδεχτούμε. Δεν προέβλεπε. Θα έπρεπε όλοι να παραδεχτούμε. Να είχε μόνο. Θα έπρεπε όλοι. Σας ακούω, ναι. Αλλά ακούμε για μέτρα και διάφορα τέτοια. Ευτυχώς που το λέτε. Ευτυχώς που το λέτε. Είναι ψηφισμένα αυτό. Να πω όμως κάτι. Επειδή τώρα στην Ευρώπη γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα πάει αυτή η Ευρώπη. Τα ελληνικά κόμματα για μία φορά στην ιστορία αυτής της χώρας πρέπει να τοποθετηθούν με ποια Ευρώπη είναι. Με την Ευρώπη έτσι όπως ήθελε ο Σόιμπλε της λιτότητας ιδιωτικοποιήσεων και αυτά, ή μια Ευρώπη που πάει να δημιουργηθεί τώρα και στην οποία πρωτοστατεί ο Τσίπρας για να γίνει αυτή η αλλαγή. Ναι. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, είναι εθνικό καθήκον. Εντάξει, πια να απαντάμε. Μου κάνετε τώρα, μου βάζετε. Όχι, τώρα θα απαντήσει ο κύριος Χαρακόπουλος και μετά την πράγμα μας. Η ιδιωτικοποίηση που έχει κάνει ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κανένας. Επειδή λέτε για τις ιδιωτικοποίησεις. Αφήστε το κανάλι σας. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου δεν κάνουμε ιδιωτικοποίησεις ότι δεν πουλώνται. Τι φώναζε ο καθένας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Απολύτως. Αλλά το τι φώναζε ο καθένας είναι γνωστό. Έχουν μνήμη και συνέπεια. Στέλνουν εδώ το σπότ για τους πληστηριασμούς. Ότι δεν είχατε καλέσει ότι δεν κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα τα γυρίζετε. Εσείς μας λέτε με ποιον θέλετε να είμαστε. Όχι, βέβαια. Εσείς αποφασίστε με ποιον είστε, με τους νεοφιλελεύθερους ή με τους αριστερούς. Εμείς έχουμε αποφασίσει και αυτό έχετε. Είδατε καμία απόλυση. Τα ίδια μου λέει και ο Μαλέτης την Παρασκευή. Είδατε καμία απόλυση επί ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε να αλλάζει αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας που πρώτα να αποπληρώνονται οι τράπεζες και τίποτα σε εργαζόμενοι. Πριν δεν σας το παραδέχτηκα. Εγώ. Τότε θα αρχίσαμε ποιος είμαστε. Δεν σας το παραδέχτηκα. Εσείς ερχόσαστε μαζί μας, αρχίζετε και ερχόσαστε με εμάς. Εσείς ποιοι είσαστε. Έχετε κάνει τις περισσότερες ιδιωτικοποίησεις. Για εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Αλλά λέγατε το Σεπτέμβριο. Εσείς τι λέγατε τώρα τρία χρόνια. Εσείς τι λέγατε. Κύριε Χαρακόπουλε.